Ο Batman είναι αριστερός, ε. Μεγάλο ανέκδοτο. Δεν πέσει γέλιο. Τι έγινε, παιδιά. Όπως καταλάβατε, σήμερα έχει ΣΥΡΙΖΑ. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Και αν έχουμε αφήσει ασχολίαστες εδώ και καιρό τις εξελίξεις που τρέχουν στο κόμμα αυτό, δεν είναι γιατί δεν έχουμε κάτι να πούμε, αλλά κυρίως γιατί στα τελευταία μας επεισόδια ασχοληθήκαμε με το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που έχουν γίνει μετά τις εσωκομματικές του εκλογές, την ανάδειξη του Στέφανου Κασελάκη στην Προεδρία του κόμματος και το κύμα αποχωρήσεων που ακολούθησε. Και θα ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια αποτελούσε ένα αστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ανέλαβε και έφερε σε πέρας βρώμικες αποστολές για λογαριασμό του κεφαλαίου και αυτό του το αναγνωρίζουν όλοι οι δήμονες, από την Κομισιόν και το Αμερικανικό Κατεστημένο μέχρι τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων και τους Έλληνες Εφοπλιστές. Η ταυτότητά του ως αστικό κόμμα ήταν φως φανάρι και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ως κόμμα. Το καταστατικό και όσα προβλέπει ήταν ψηφισμένα από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο συμμετείχαν και νομιμοποίησαν όλοι, και όσοι μένουν και όσοι φεύγουν. Το τι εκπροσωπεί το κάθε κόμμα, το ποια κοινωνία οραματίζεται και για ποιο σκοπό παλεύει, έχουν άμεση σχέση βέβαια και με το πώς λειτουργεί. Το πώς αναδεικνύονται τα όργανα σε ένα κόμμα, το αν λειτουργούν, με τι αρχές και τι καταστατικό, έχει άμεση σχέση με το πού το πάει κάθε κόμμα, με το τι επιδιώκει ως σκοπό. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά αποδέχτηκε και υπηρέτησε ως κυβέρνηση τη στρατηγική του κεφαλαίου, ενώ παράλληλα η οργανωτική του δομή εξελίχθηκε, δεν μεταλλάχτηκε, σε έναν εκλογικό μηχανισμό με αποκλειστικό στόχο την κυβερνητική εναλλαγή στα πλαίσια της εξουσίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό και το βάρος έπεφτε στην προβολή του Τσίπρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάτι που ίσχυε σχεδόν από την εκλογή του Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και λίγο πριν φύγει. Γι' αυτό και όσοι έμειναν και όσοι έφυγαν, αναζητούσαν πριν τις εσωκομματικές εκλογές δημόσια το δαχτυλίδι από τον Τσίπρα. Γι' αυτό, πολύ πριν τον Κασελάκη, οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά διακοσμητικές διαδικασίες για τις ομιλίες του Τσίπρα και οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής αποτελούσαν ένα αποτέλεσμα δοσοληψιών ανάμεσα στις διάφορες τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και όλοι μαζί έφτιαξαν τον επικοινωνιακό στρατό του ΣΥΡΙΖΑ στα social media, που τώρα οι μεν κάνουν πως δεν το ξέρουν και οι δε λούζονται από αυτό το μηχανισμό τις βρισχές αλλά και το ήθος του, που πριν δεν τους απασχολούσε, γιατί αυτός ο βούρκος στρεφόταν αλλού, με ιδιαίτερη σπουδή βέβαια στις βρώμικες επιθέσεις ενάντια στο ΚΚΕ. Γι' αυτό και όλοι μαζί επενούσαν τη δημιουργία του ψηφιακού ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα μέλη ήταν ψηφιακά με διαδικασίες σούπα, χωρίς καμία υποχρέωση προς τη συμμετοχή και τη συλλογική συζήτηση. Έτσι εξελίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αρχηγικό αστικό κόμμα από την εποχή του Τσίπρα και όχι μόνο τους τελευταίους δύο μήνες που παρακολουθούμε τις καθημερινές φαρσοκομωδίες. Θυμίζουμε ότι η εκλογή του Προέδρου του κόμματος από τη λεγόμενη Βάση διαφημίζεται σταθερά σαν την τελευταία λέξη της δημοκρατίας, παρότι όλα τα παραδείγματα από όλα τα κόμματα όπου και αν τοποθετούνται στον πολιτικό χάρτη αποδεικνύουν πως τελικά η εκλογή από τη Βάση αποτελεί την τέλεια συνταγή για τη μετατροπή ενός κόμματος σε αρχηγοκεντρικό. Για το πόσο δημοκρατική είναι η εκλογή από τη Βάση, αρκεί να πούμε πως αυτή τη διαδικασία ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία και ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ που έχει και το ΆΙΖΟ της Αμερικανιάς. Το γεγονός τώρα ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν, ενέκριναν και ανέχτηκαν αυτόν τον τρόπο λειτουργίας είχαν και το θράσος να υπερασπίζονται αυτή τη διαδικασία σε αντιπαράθεση με την εσωκομματική λειτουργία ενός κομμουνιστικού κόμματος όπως το ΚΚΕ, το αφήνουμε στην κρίση της ιστορίας για άλλη μια φορά. Κάποιοι έπεσαν πολύ έξω στις εκτιμήσεις τους και τώρα παριστάνουν τους μετά Χριστόν προφήτες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι για την εκλογή Τσίπρα το 2022 είχαν ψηφίσει 172.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Από τότε και μέσα σε περίοδο έντασης της επίθεσης ενάντια στο λαό, αυτά τα 172.000 μέλη ουδέποτε εμφανίστηκαν στην πραγματική ζωή, εξαντλώντας την όποια συμμετοχή τους σε angry reactions στα social media. Εκτός αν κάποιος είδε 172.000 σε σωματεία, συλλόγους, σε κινητοποίησεις, στους φοιτητικούς συλλόγους και αν τους είδε να μας ειδοποιήσει πάρα αυτά. Σε αυτή την πορεία που συνοπτικά περιγράψαμε, τελικά οι σαχλαμάρες περίπου Μαρό και λοιπά, οι αρχηγισμοί και το όλο στυλ Κασελάκη είναι κάτι ξένο ή μία προδιαγεγραμμένη πορεία? Το στυλ Κασελάκη δεν είναι τίποτα άλλο παρά καρπός του αρχηγικού, σοσιαλδημοκρατικού, συστημικού κόμματος που όλοι μαζί δημιούργησαν όλη την προηγούμενη περίοδο με πρόεδρο τον Τσίπρα.
Διαβάζοντας κανείς τα κείμενα που συνέταξαν τουλάχιστον οι δύο κεντρικές ομάδες της Ομπρέλας και της ομάδας Αχτσιόγλου, δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει ορισμένες σταθερές, όπως για παράδειγμα η περηφάνεια τους και η διατήρηση της ταυτότητάς τους. Δηλώνουν περήφανοι για όσα έκαναν με τον μπρο Κασελάκη ΣΥΡΙΖΑ. Ως τέτοια λοιπόν περήφανη στιγμή της πολιτικής τους καριέρας, αναφέρουν την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Για τους νεότερους ή για όσους έχουν ξεχάσει, να θυμίσουμε ότι την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο πρώτος που έσπευσε να τη χαιρετήσει ήταν η κυβέρνηση Τραμπ, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Στο τσακ, αλλά δεύτερη, ήρθε η Μέρκελ. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε όντως ορόσημο. Ήταν μια συμφωνία εχθρική για το λαό της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς από τα πρώτα κιόλας άρθρα της συμφωνίας καθοριζόταν ότι βασικός της στόχος ήταν η επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Το τι σημαίνει επέκταση του ΝΑΤΟ και τι συνέπειες έχει για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών μπορεί να το δει κανείς λίγο βορειότερα στο χάρτη στην Ουκρανία. Ως τέτοια περήφανη στιγμή περιγράφουν επίσης το έργο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε για ποιον από τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων έχουν τόση περηφάνεια. Μήπως για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών. Μήπως για τις διώξεις και τα ιδιώνυμα ενάντια σε όσους εμπόδιζαν πληστηριασμούς. Μήπως για τον νόμο περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος που εκεί που δεν τολμούσε να τον φέρει καμία κυβέρνηση, εμφανίστηκε αυτή του ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει με υπουργό εργασίας στην Αχτσιόγλου. Τελικά, ποια είναι η πραγματική ουσιαστική διαφωνία ανάμεσα στην ηγεσία Κασελάκη και όσους αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι, ποια είναι η πραγματική ουσιαστική διαφωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2? Απλώς ο Κασελάκης λέει φόρα παρτίδα αυτά που οι άλλοι έντυναν με αριστερές δικαιολογίες. Πότε δεν ήταν ευνοϊκές συγκυρίες, πότε ήταν ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης, πότε ήταν κάποιες τακτικές κινήσεις. Και πάντα, την ίδια ώρα, υλοποιούσαν πολιτική υπέρ του κεφαλαίου, των επιχειρηματικών ομίλων, του νατοϊκού προσανατολισμού κλπ. Χωρίς να έχουμε προσωπικά, θα κάνουμε κάποιες συσχετήσεις απλά για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο Τσακαλώτος έγινε το συνώνυμο του τρίτου και χειρότερου μνημονίου ως Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έχασε τους μισούς του βουλευτές, αλλά το τρίτο μνημόνιο το πέρασε με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Η Αχτσιόγλου έχει μείνει στην ιστορία γιατί ως Υπουργός Εργασίας, πέρα από όσα ήδη αναφέραμε, ενεργοποίησε τον νόμο του προκατόχου της επικυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Βρούτσι, που ουσιαστικά καταργούσε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Έτσι, έγινε και αυτή η νονά του συγκεκριμένου νόμου, που πλέον λέγεται νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Και πάμε τώρα στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πέττη Πέρκα. Η κυρία Πέρκα, που αποχώρησε με την ομάδα της Ομπρέλας, ήταν η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για την πώληση του ελληνικού. Ακούστε τι έλεγε στη Βουλή λίγο πριν ψηφίσει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την παραχώρηση του χώρου στο Λάτσι. Εμείς δεν θα κάνουμε την αντιπολίτευση που μας κάνετε. Εμείς λοιπόν θα πούμε ότι είμαστε υπέρ της επένδυσης, θα κρατήσω βεβαίως μια επιφύλαξη, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει η διαδικασία στην ολομέλεια. Γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Γιατί την έχουμε ξεμπλοκάρει, γιατί την έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ. Και βεβαίως γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα την παρακολουθούμε, βήμα-βήμα. Και πιστεύω ότι με αυτό το παράδειγμα έχει αποδομηθεί πλήρως και το επιχείρημα που ακούμε πολύ συχνά, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά των επενδύσεων. Επομένως, κύριε Υπουργέ, ναι, σας δίνουμε τη συνένεση, γιατί πραγματικά σεβόμαστε και τη δουλειά μας και την ανάγκη της χώρας. Αλλά παρακαλούμε πολύ προσοχή. Καταλάβατε. Όλα τα παραπάνω είναι απλά κάποια παραδείγματα που επιβεβαιώνουν πως οι ανακατατάξεις, οι αποχωρήσεις και τα πηγενέλα γίνονται σε ένα συγκεκριμένο έδαφος. Σε αυτό της υπεράσπισης της στρατηγικής του κεφαλαίου. Γι' αυτό είναι δεδομένο πως με διάφορους τρόπους, και γιατί όχι και μαζί με άλλα κόμματα, θα επιχειρήσουν αυτές οι δυνάμεις να παίξουν το ρόλο που χωρίς περικοκλάδες τον περιγράφει ο Νίκος Φίλης. Υπάρχει κενό και δεν θέλω μετά από μισό αιώνα οργανωμένο στην ανανοτική αριστερά, να αφήσω αυτόν τον χώρο της άλλης αριστεράς ανέστιο ή να γίνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Μία παρένθεση. Ο κύριος Φίλης εκρήγνεται για το τραμπικό ύφος του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Βέβαια, όταν ο Τσίπρας δεν επιβράβευε το ύφος Τραμπ όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά τον ίδιο τον Τραμπ, δεν θυμόμαστε κάποια αντίδραση. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Τι σου είναι η μνήμη,
Είναι απολύτως λογικό να υπάρχει κόσμος που αγανακτεί και απογοητεύεται από αυτό το παρακμιακό σκηνικό. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να παγιδευτεί και να εμπιστευτεί ξανά τα νέα σχέδια αναμόρφωσης της σοσιαλδημοκρατίας, όποια μορφή και αν πάρουν. Ένα reload παλιών συνταγών δεν έχει να προσφέρει τίποτα παρά μόνο χρόνο στην κυβέρνηση και την άρχουσα τάξη. Υπάρχει αρκετή εμπειρία για να μην εμπιστευτεί διακηρύξεις αρλούμπες περί εμφάνισης της πραγματικής ριζοσπαστικής αριστεράς από ποιους, από εκείνους που αποφάσισαν και εφάρμοσαν αντιλαϊκή πολιτική από κυβερνητικές θέσεις και που μέχρι και σήμερα έχουν ως ευαγγέλιο τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και που συνεχίζουν και νιώθουν περήφανοι για τις νατοϊκές αποστολές που έφεραν σε πέρας. Για όλους όσοι προβληματίζονται υπάρχει διέξοδος. Είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Είναι η πάλη και ο αγώνας μαζί με τους κομμουνιστές που καθημερινά δίνουμε και θα δώσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, στις συνοικίες και τους χώρους εκπαίδευσης για όλα όσα δικαιούται και έχει ανάγκη ο λαός μας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.